Πώς σε λένε, αγαπητέ. Άγγελος, αλλά η σωτηρία είναι στα χέρια του Θεού, όχι από τους άγγελους. Εξαρτάται από το Θεό, πιστεύω, εξαρτάται η σωτηρία μας. Ναι, εφόσον. Αλλά εφόσον... οι άγγελοι είναι κτίσματα για αυτά. Ναι, εφόσον ο Θεός τα στέλνει για να με διακονούν και να μας διακονούν. Άγγελος φύλακας των ψυχών, τόσο μεγάλη δουλειά που κάνει. Μεγάλο το έργο. Κάθε αμαρτία. Μεγάλο το έργο. Μέσα στη ζωή. Άγγελε, θα σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχω ορισμένα βιβλία εδώ, είχα τον αριθμό μου το Βασίλη. Μπορείς να διαβάσεις ορισμένα κομμάτια. Ναι. Μπορώ. Θέλω να πω κάτι. Ναι. Αγαπητοί, επειδή την άλλη φορά είχαμε μία συζήτηση έξω από το θέμα μας, που να με είχαμε, για το Άγιο Βάπτισμα, ποιος έχει ευθύνη επάνω στον Ήπιο. Έφερα το βιβλίο της Εκκλησίας μας και ο Άγγελος θα μας διαβάσει ένα κείμενο που λέει για τον Ανάδοχο. Λοιπόν, Άγγελε, διαβάστε. Λοιπόν. Αρκεί και μόνο να ενθυμηθεί ο Ανάδοχος, ο νονός δηλαδή, ότι δια των ήπιων που ευαπτίστη έδωκε να αυτός πάλιν και πολλάκι στην υπόσχεση ότι αποτάσσεται το σατανά, ότι απετάξεται το σατανά, ότι συντάσσεται το Χριστό, και αυτός ομολόγησε την πίστη του νηπίου δια του συμβόλου της πίστεως, αρκεί να ενθυμηθεί ότι την στιγμή εκείνη που έκαμε την ομολογία αυτήν, την έκαμε ενώπιον του Θεού, έδωκε την υπόσχεση ισόραν ιεράν, που ετελείται το μυστήριο, αρκεί ακόμα να ενθυμηθεί τους λόγους εκείνους που ήκουσαν στο τέλος, εις την ευχή της τριχοκουρίας. Από το στόμα του ιερέως, ο οποίος παρεκάλλει τον Θεό λέγον, ευλόγησον άμα το αυτού ανάδοχο και εντός αυτής πάντα μελετάνεν τον νόμο σου και τα ευάρεστά σου, πράτην. Αρκεί, λέγομαι να ενθυμηθεί ταύτο ανάδοχος, για να εννοήσει πρωτίστως όποιος πρέπει, να είναι αυτός ως προς την πίστη και την αρετή, ακόμα δεν να εννοήσει ότι δεν είναι το καμία φιλική υπηρεσία κάποιας φιλοφρόνησης προς τους γονείς του νηπίου, το ότι εδέχτη να γίνει ανάδοχος, αλλά πράξη ιερότατη, κατά την οποία έδωκε υπόσχεση ιερά, όχι στον άνθρωπο, αλλά στον Θεό. Άγγελε, ευχαριστώ. Αυτό είναι μία απάντηση. Πιστεύω να πήρατε ένα μήνυμα, ότι είναι μέγα μυστήριο και μέγα ευθύνη και του αναδόχου όταν κάνει τον ονό και τον ανάδοχο και βάζει έναν άνθρωπο στο δρόμο του Θεού. Έχει η υποχρέωση να τηρήσει τον νόμο του Θεού και την υπόσχεση που έδωσε. Αλλά την ευθύνη την μεγαλύτερη την έχει η μάνα όμως. Καλά. Η μάνα είναι υπεύθυνη για όλα. Γιατί η μάνα το έχει κάθε ώρα και ότι εμείς στο σπίτι. Ποιο? Λοιπόν. Για την κατήχηση είναι η δεύτερη μητέρα, έτσι. Αυτό θέλω. Για την κατήχηση ως προς τα Θεού. Λοιπόν, σήμερα, όπου σας έχω πει, φέτος έχουμε κηρύγματα αποστολικά. Και όπως και την άλλη φορά και την προηγούμενη φορά, έτσι και σήμερα, μέσα από τον Απόστολο θα ψάξουμε να δούμε ακριβώς τι θέλει να μας πει ο Απόστολος. Άγγελε, για κάνε... Β' προς Κορινθίους. Για να γνωρίσει. Είναι. Λοιπόν. Ο Σπύρον φιδωμένος και θερίσει. Και ο Σπύρον επευλογίας και θερίσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μία εκλείπηση εξ ανάγκης. Ηλαρών γαρ δω την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς. Ειν αν πάντη πάντοτε πάσαν αυτάρκια, έχοντες περισσεύδητε, εις πάν έργων αγαθών, καθώς γέγραπτε, εσκόρπισεν, έδωκε της πένησιν. Η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα, ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι, και άτον εις βρόσιν χορηγήσε, και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Εν πάντη πλουτιζομένη, εις πάσαν απλότητα,
ή της καπεριάζεται διημών ευχαριστίαν τον Θεό. Αυτός το έγινε. Θα σου δώσω και ένα βιβλίο άλλο και θα σου λέω πότε θα διαβάζεις. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο 128. Το 128. Ναι. Όταν θα σου πω κάποιο νούμερο άλλο, θα πας στο άλλο νούμερο, έτσι. Ναι. Και θα ψάξεις να δεις το νούμερο. Λοιπόν, βάζω τον Απόστολο. Έχω πιάσει 2-3 σημεία. Να δούμε τι μας λέει ο Απόστολος σήμερα. Λέει, και ο Σπύρον επί ευλογίας και θερήσει. Αυτός που θα σπείρει επί λέει ευλογίας και επί ευλογίας θα θερήσει. Για να γίνω πιο κατανοητός. Θα μας πει πρώτα ο πατέρας της Εκκλησίας το ότι ακριβώς λέει το κείμενο αυτό και μετά θα το σχολιάσουμε λίγο, το 128. Ναι. Όταν πηγαίνεις να επισκεφθείς κάποιο συγγενικό ή φιλικό σου σπίτι, μην πηγαίνεις εκεί για να φας και για να πιεις, αλλά για να ανταλλάξεις τροχικά λόγια, να δροσείς την ψυχή σου με την αγάπη, να αλληλοστηριχθείτε μέσα στην κοινή πίστη. Ούζει το τα ημών, αλλά εμάς, λέγει ο Απόστολος. Βλέπουμε εδώ, αγαπητοί μου, ότι επισκέψεις, δόξα τω Θεώ, όλοι μας κάνουμε πολύ. Στους συγγενείς μας και στους συνανθρώπους μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνουμε τις επισκέψεις. Ο σκοπός είναι το τι θα πούμε, τι θα σπείρουμε. Και ο πατέρας, από ό,τι να με είδατε, λέει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Για διάβασε λίγο εκεί στο τέλος. Ναι. Πού? Εκεί στο γραμμίδι. Πού θα ζητώ ημών. Όχι, λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, αλλά για να ανταλλάξεις τοργικά λόγια, να δροσίσεις την ψυχή σου με την αγάπη, να αλληλοστηριχθείτε μέσα στην κοινή πίστη. Να λέει να, και να αλληλοστηριστούμε. Δηλαδή σημαίνει ότι ο Κύριος έχει προειπίσει τις εντολές του. Μεταξύ αδερφών αλλήλων τα βάρη σηκώνεται. Δηλαδή τι σημαίνει βάρη και αλλήλων αδερφών να σηκώνουμε. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μέσα στη γη αυτή και στη ζωή του δεν έχει δικά του πράγματα. Είναι όλα του Θεού. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί τα χαρίσματα που έχει ο κάθε άνθρωπος είναι τάλαντα που έχει δώσει ο άνθρωπος. Και αν δεν αξιοποιήσουμε αυτό το τάλαντο, εγώ που έχω κάποιο τάλαντο που δεν το έχει ένας αδερφός άλλος, ο αδερφός στον άλλον άδερφο, είμαστε ένοχοι. Γι' αυτό λέει και ο πατέρας της Εκκλησίας να στηριζόμαστε μεταξύ αδερφών και να δίνουμε ίδρο λέει ζών, δηλαδή να δίνουμε την πραγματική ζωή όταν συναντιόμαστε για οτιδήποτε συνάντηση. Διάβασε και το 100 και το 387. Πάλι στο θέμα αυτό είναι. Μας το λέει με έναν άλλο τρόπο πάλι ο πατέρας. 387. Τι είναι ψευδής ευγνώμων στο Θεό? Το να ευχαριστεί κανείς τον Θεό μονάχα με τα χείλη για τα αγαθά που έλαβε και να χρησιμοποιεί αυτά τα αγαθά μονάχα για τον εαυτό του, χωρίς να γνιάζεται για τον πλησίον του. Το να τα λαμβάνει και να τα φυλάει για τη δική του αποκλειστικά χρήση, στερώντας έτσι τους αδερφούς του από αυτά. Αυτή η ευχαριστία είναι ψευδής και απαρέσκει στον Θεό. Τι να τις κάνει ο Θεός τις ευχαριστίες μας όταν δείχνουμε έσχατη ευχαριστία στην πράξη, όταν δεν δίνουμε στους άλλους από εκείνα που μας δίνει? Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας μας λέει πάλι έναν άλλο τρόπο, ότι ο κάθε άνθρωπος από εμάς όλους, μέσα στη γη όλοι αυτοί που είμαστε, έχει ορισμένες ευεργεσίες και πολλές ευεργεσίες και η μεγαλύτερη είναι η ίδια η ζωή μας. Και πολλές φορές θα πω ένα λόγο που ξεχνάμε στην προσευχή μας να το λέμε. Και την υγεία μας ακόμα πρέπει να δοξάζουμε. Και να του λέμε Κύριε ευχαριστούμε που και σήμερα φρόντισες να μην πάθουμε κακό. Διότι ο παππούς είπε πρωτήτερα και έφερε παραδείγματα για τους αγγέλους. Και εγώ συμπληρώνω και λέω ότι ο Θεός όταν βλέπει την προαίρεσή μας πάντοτε στέλνει άγγελους και μας φυλάνε από κάθε κακό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι αυτά τα χαρίσματα που έχει ο άνθρωπος, αυτοί τις δωρές από τα άλλοτε δεν είναι δικά του, λέει ο πατέρας Ρέζα. Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση προς τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και έξω από την οικογένειά μας.
Ένα άλλο σημείο που λέει ο Απόστολος, λέει «Ηλαρών γα δότη αγαπά ο Θεός». Ας πάμε στον πατέρα να δούμε τι λέει και να το σχολιάσουμε πάλι. Λοιπόν, το 371. Έτσι που είναι αρχαιωμένη η ανθρώπινη φύση, τον αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίον μας επιμηχάνεται μόνο με την αυταπάρνηση. Όποιος θέλει να ανταποκριθεί ενεργώς στην κορυφαία αυτή εντολή του Ευαγγελίου, πρέπει να υποβληθεί αδίσταχτα σε μεγάλες θερήσεις, για χάρη εκείνων που αγαπά. Αμήν. Λοιπόν, εδώ λέει «Ηλαρώ γα δότη». Δηλαδή πρέπει να είμαστε ζεστοί μέσα μας για το Θεό, για να μας χορηγήσει τη δύναμη να κάνουμε τι, να κάνουμε αυτή την ελεημοσύνη που ζητάει ο Κύριος προς τον συνάνθρωπό μας. Αυτό όμως για να το πετύχουμε πρέπει να στερηθούμε πολλά πράγματα. Και δυστυχώς βλέπουμε εδώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν στερούνται πολλά πράγματα. Αλλά επειδή θέλω να ακούσω πάλι τον πατέρα στο θέμα αυτό και μετά θα σχολιάσουμε και για ορισμένα προβλήματα, ας τον ακούσουμε στη σελίδα και στο κείμενο 207. 207 πάμε. Ναι. Μην παραλείπεις την ελεημοσύνη. Πρέπει καθημερινά να την ασκείς χωρίς να δυσανασκητεί η καρδιά σου. Δεν δίνεις τίποτα το αληθιναδικό σου. Δίνεις ό,τι ανήκει στον Θεό. Στα πονεμένα παιδιά του Θεού. Δεν είσαι τίποτε άλλο παρά οικονόμος, διαχειριστής της θείας περιουσίας. Να θεωρείς τον εαυτό σου ταπεινό υπηρέτη των ελαχίστων αδελφών του Κυρίου. Και έτσι να εντελείς το χρέο σου, να εκτελείς το χρέο σου με τρυφερή καρδιά, ταπεινά αγώγιστα. Καλείσαι να διακονείς τον Χριστό, τον κτίσεις και τον βραβευτεί. Σκέψου τι μεγάλη τιμή, τι ψηλό αξίωμα σου δόθηκε με αυτή τη διακονία. Να είσαι λοιπόν ηλαρός δότης. Μπορεί το χρήμα να έρχεται σε σένα εύκολα, χωρίς να το καταλαβαίνεις, χωρίς να καταλάβεις μεγάλους κόπους. Μοίραζε το λοιπόν και εσύ εύκολα, χωρίς να του πολυδίνεις σημασία. Οι κόποι σου μπορεί να αμείβονται καλά ικανοποιητικά. Ας είσαι λοιπόν και εσύ γενναιόδωρος στους άλλους. Πολλοί από αυτούς δεν αμείβονται ανάλογα με την αξία τους. Να μην δίνεις στους άλλους ανάλογα με την αξία τους, αλλά ανάλογα με τις ανάγκες τους. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ για να τοποθετούμε λίγο ακριβώς επάνω στη ζωή. Τι λέει το κείμενο που μας είπε ο πατέρας. Λέει ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας απέναντι στον νόμο του Θεού και να είμαστε ευάρεστοι, δηλαδή να τον αγαπάμε με τέτοια προαίρεση που ο Κύριος να το γνωρίζει εκ των προτέρων, δίχως να κάνουμε προς τους συνανθρώπους μας επιδείξεις. Δηλαδή, τι θέλει να πει αυτό? Θέλει να πει αυτό ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν μία ελεημοσύνη. Οτιδήποτε επιλογής ελεημοσύνη. Υπάρχουν πολλών ειδών και κοιτάνε να την κάνουν με επίδειξη. Ο Κύριος δεν χρειάζεται αυτή την επίδειξη. Όταν δίνει η δεξιά να μην γνωρίζει η αριστερά. Αλλά πιο μέσα πηγαίνω και λέω κάτι άλλο που είναι δυνατό. Ποιο? Ότι από την ώρα που σηκωνόμαστε, αδέρφια μου, το πρωί για να πάμε στη δουλειά μας, για να βγάλουμε το καθημερινό, πρέπει να δοξάζουμε το Θεό για το καθημερινό και από αυτό που μπορούμε να δώσουμε, να το δώσουμε αν μπορεί ο καθένας ξεχωριστά, ο καθένας χωριστά, να το δώσει ηλαρών γάρ δότη. Δηλαδή με ζέστη πραγματική, με αγάπη πραγματική προς τον συνάνθρωπο, δηλαδή να τον βλέπει ακριβώς το πρόβλημα που έχει.